Τα νερά ξεκινούν από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου στα δύο αωράκια και φτάνουν κοντά στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Πόσες μέρες είναι έτσι? Σταματάνε και φεύγουν. Συνειδητοποίησα, έχουν έρθει, σταματάνε και φεύγουν. Εκατοντάδες μέτρα χαμένου νερού που ξεκινούν από έναν πίδακα στη μέση του δρόμου. Οι εβδομάδες είναι εδώ. Σταματάνε, το βλέπουν, θα το φτιάξουμε. Τίποτα άλλο, πήρα εγώ τηλέφωνο, τίποτα. Κάτοικοι της περιοχής οργισμένοι. Μα είναι δύο εβδομάδες ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάω, δεν λέω ψέματα. Και τρέχει έτσι σιγά σιγά. Έτσι αυτό είναι. Και πάει, ξέρεις που έχει πάει. Μέχρι ένα αστυνομικό μέγαρο, ναι. Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Διερχόμενοι οδηγοί που επίσης μιλούν για ολιγορία σε μια χρονική στιγμή που υποτίθεται ότι λόγω κλιματικής κρίσης το νερό πρέπει να προστατεύεται και η χρήση του να είναι ελεγχόμενη. Ο πίδακας νερού μέσα στη μέση του δρόμου σχετίζεται πιθανότατα με κάποια βλάβη στο κεντρικό δίκτυο. Βλάβη και συνέπειες, για τις οποίες έχουν ήδη ενημερώσει τη ΔΕΙΑΗ, κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί, με τη σημείωση ότι παρά τις οχλήσεις, λύση δεν δόθηκε. Σταματάνε, προχτές σταμάτησαν να πάει, θα έρθουμε να το φτιάξουμε. Πού ζεις? Και την ίδια ώρα χάνετε τόσο νερό. Έτσι χάνετε μέρα νύχτα τώρα, δύο εβδομάδες. Δεν λέω ψέματα. Ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα το πρόβλημα, ίσως τις επόμενες ημέρες να υπάρξει πρόβλημα εκτός από τα χαμένα νερά και με τη δική τους υδροδότηση, σημείωσαν οι κάτοικοι, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι όσες φορές τις τελευταίες ημέρες έφτασε κάποιος για να δει τη βλάβη, έφυγε πριν καν προσπαθήσει να την αποκαταστήσει.